Επιτρέψτε μου μια γρήγορη αναφορά με αφορμή τα γεγονότα στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης και τη μετατροπή του ΕΠΑΛ σε ορμητήριο φασιστικών εγκληματικών συμμοριών με τις δολοφονικές τους επιθέσεις, που απέναντι σε αυτά τα γεγονότα δεν χωρά κανένας εφησυχασμός. Η απομόνωση κάθε ναζιστικής οργάνωσης επιτυγχάνεται μέσα στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, στους χώρους της νεολαίας, ώστε να μην βρίσκει χώρο η απάνθρωπη αυτή η ιδεολογία. Γιατί ο αγώνας για να ιτηθεί η ναζιστική ιδεολογία και πρακτική δεν ολοκληρώθηκε με την αυτονόητη καταδίκη της Χρυσής Αυγής στις αίθουσες των δικαστηρίων. Μπροστά δε στα γεγονότα καταραίει ακόμα μία φορά η ανιστόρητη, επικίνδυνη αλλά και επίσημη θεωρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Δύο Άκρων, που αξιοποιείται από τμήματα της Νέας Δημοκρατίας και στελέχη της κυβέρνησης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα και η ΚΝΕ, όπως οφείλουν, δίνουν όλες τους τις δυνάμεις στον αγώνα ενάντια στο φασισμό, έχοντας επίγνωση το αποτρόπου προσώπου του. Γνωρίζοντας όμως πως τον φασισμό θα τον τζακίσει αμετάκλητα ο λαός με τον αγώνα του ενάντια στο ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα που τον γεννά. Στα του νομοσχεδίου, η ανάπτυξη των δημόσιων υπηρεσιών υγείας και η καθολική τους αξιοποίηση από το λαό, κατά τη γνώμη μας, δεν μπορεί να εξαρτάται από τη φιλανθρωπία, τον εθελοντισμό και την ατομική διάθεση προσφοράς. Θεωρούμε ότι το κράτος, με αποκλειστική του ευθύνη, πρέπει να εξασφαλίζει πλήρως τις αντίστοιχες υπηρεσίες, τις αναγκαίες δομές, την πλήρη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, την εξασφάλιση της τελέχωσης με μόνιμο προσωπικό πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, τον επαρκή και σύγχρονο ιατρομηχανολογικό εξοπλισμό, και αυτά να αποτελούν στοιχεία του πανελλαδικά αναπτυγμένου δημόσιου συστήματος υγείας, προκειμένου να μπορούν να παρέχονται έγκαιρα, με ασφάλιση και απολύτως δωρεάν, όλες οι προληπτικές, διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις σε όσους έχουν ανάγκη, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Γιατί αυτά που παράγουν οι εργαζόμενοι στη χώρα μας και πολύ περισσότερο αυτά που εμποδίζονται να παράξουν λόγω της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας, φτάνουν και περισσεύουν για την ανάπτυξη ενός δημόσιου, σύγχρονου, καθολικού και δωρεάν συστήματος υγείας. Εξάλλου, τα χρήματα που διαθέτει το Ίδρυμα, τόσο για τη συνολική σύμβαση, όσο και για τη συγκεκριμένη που συζητούμε σήμερα, για τα PET scan, όσο και για το σύνολο της, των υποτιμημάτων της σύμβασης, αποτελούν ένα πολύ ελάχιστο μέρος από τα τεράστια κέρδη που προκύπτουν από την άγρια εκμετάλλευση των εργαζομένων, από τον απλήρωτο χρόνο εργασίας που δημιουργεί τα κέρδη. Η σημερινή, όπως και η προηγούμενη κυβέρνηση, αξιοποιείτε κι εσείς τέτοιες συμφωνίες, συμβάσεις, με στόχο τη βαθύτερη ιδεολογική επίδραση του λαού, των εργαζομένων, πατώντας πάνω στα οξυμένα προβλήματα που δημιουργεί η αντιλαϊκή σας πολιτική, προσπαθώντας να καλλιεργήσετε το δίθεν ανθρώπινο πρόσωπο του εκμεταλλευτικού συστήματος, παράλληλα τη συμφιλίωση με την αντίληψη ότι όσο πάει καλά η κερδοφορία των επιχειρηματικών, θα περισσεύει και κανένα ψίχουλο για τους εργαζόμενους, και παράλληλα στόχο σας η αποδοχή από τους εργαζόμενους της αντίληψης για κοινωνικές υπηρεσίες και παροχές, όχι ως δικαίωμα αλλά ως φιλανθρωπία. Και αυτά συμβαίνουν την ίδια ώρα που, με ευθύνη τόσο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας όσο και της προηγούμενης του ΣΥΡΙΖΑ και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, με τις πολιτικές που υλοποιήσατε και υλοποιείτε υπέρ της πλουτοκρατίας, υπέρ των επιχειρηματικών ομίλων, περικόπτετε δημόσιες παροχές στην υγεία, αυξάνετε την ανταποδοτικότητα και τις πληρωμές της υπηρεσίας υγείας, τα φάρμακα, τις εξετάσεις, εμπορευματοποιείτε το δημόσιο σύστημα υγείας, μετατρέποντας τα νοσοκομεία σε επιχειρήσεις. Έτσι συμβάλλατε και συμβάλλετε όλοι σας, ώστε το δικαίωμα των ασθενών, των εργαζομένων, της πλειοψηφίας του λαού σε απαραίτητες δημόσιες μονάδες υγείας να παρουσιάζεται ως προσφορά από αυτούς που καταδικάζουν το λαό στην εξαθλίωση. Γιατί η κατάσταση που επικρατεί στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας, που ενισχύουν την επιχειρηματική τους δράση, που μειώνουν το προσωπικό, που χρηματοδοτούνται από το κράτος και καλούνται να επιβιώσουν πουλώντας τις υπηρεσίες άμεσα στους ασθενείς ή στα λαϊλατημένα από το κράτος και το κεφάλαιο ασφαλιστικά ταμεία, δίνει και τις απαντήσεις, ειδικότερα την περίοδο της πανδημίας, και μάλιστα με το πιο τραγικό τρόπο. Και έρχεστε
με τα μέτρα, με τα όσα προβλέπονται στο νομοσχέδιο και συνεχίζεται προκλητικά την ίδια παράδεκτη και επικίνδυνη πολιτική στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Γιατί μόνο ως πρόκληση, εμπεχμός και κοροϊδία απέναντι στο λαό αποτελούν τα όσα προβλέπονται στο νομοσχέδιο, αφού καλά κρατούν οι τεράστιες ελλείψεις μέτρων προστασίας του λαού, η απαράδεκτη κατάσταση του επικίνδυνα υποστελεχωμένου δημόσιου τομέα της υγείας, τη σχεδόν ανύπαρκτη δημόσια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η έλλειψη ουσιαστική ενημέρωση σχετικά με τα εμβόλια και τους εμβολιασμούς, αλλά και οι αντιφατικές τοποθετήσεις και μέτρα που αφήνουν εκτεθειμένο το λαό τόσο απέναντι στην πανδημία όσο και στην αντιμετώπιση όλων των άλλων αναγκών του στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Και απέναντι σε αυτή την κατάσταση όχι μόνο δεν κάνετε κάτι για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, αλλά κουνάτε και το δάχτυλο στο λαό και στους εργαζόμενους να αποδεχθούν αυτή την πολιτική. Σε αντίθετη περίπτωση οδηγείται τους εργαζόμενους σε αναστολή εργασίας, περικοπή του μισθού τους, έως και την απόλυσή τους. Και ο κατήφορος της αντιλαϊκής πολιτικής δεν έχει πάτο. Εδώ φτάσατε στο σημείο, σας το είπαμε και στην Επιτροπή, με απόφαση υπουργική να απαγορεύεται σε ανεμβολίαστα άτομα με ειδικές ανάγκες, παιδιά και ενήλικες, να παρευρίσκονται, να αξιοποιούν, να εκπαιδεύονται στα ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ και στα ΚΔΙΦ. Και δεν είναι διόλου τυχαίο το ότι ανοίξατε το θέμα, για παράδειγμα, της υποχρεωτικότητας. Στόχος σας να μετατοπιστεί η συζήτηση, να ενισχυθεί ο κοινωνικός αυτοματισμός, να ταυτιστεί οποιαδήποτε κριτική στην κυβερνητική πολιτική με ακροδεξιές, συνωμοσιολογικές, ανορθολογικές και αντιεμβολιαστικές απόψεις. Και κινήσεις που καθόλου αυθόρμητες δεν είναι και που η ίδια η κυβέρνηση προβάλλει, τις αξιοποιεί, τις ανέχεται, αφού αποτελούν ένα βολικό για αυτήν αντίπαλο. Μετακυλείτε τις δικές σας ευθύνες στο λαό, μετατρέποντας το εμβόλιο από ανάγκη, δικαίωμα και όπλο της επιστήμης σε μέσο διαίρεσης των εργαζομένων και συναλλαγής, ενώ εκβιάζοντας επιτίθεστε στα εργασιακά δικαιώματα, φτάνοντας και στο σημείο να επικαλείστε, όχι εσείς, το προηγούμενο διάστημα, την κοινωνική δικαιοσύνη για να επιβάλλετε απαγορεύσεις και ποινές στο λαό, ενώ τσιμουδιά για την ανύπαρκτη φαρμακοεπαγρύπνηση και επιδημιολογική επιτήρηση. Ισχυρίζεστε πως εξαντλήσατε τα μέτρα ενημέρωσης των εργαζομένων, γεγονός που αποτελεί ένα χοντρό ψέμα. Σχεδόν πουθενά δεν έγινε ουσιαστική ενημέρωση. Αντίθετα με τις παλινοδίες σας και τις αντιφατικές σας τοποθετήσεις και τα μέτρα, αναπαράγεται το φόβο του συνδυασμού στη διστακτικότητα που είναι αναμενόμενο να υπάρχει σε ένα τμήμα του πληθυσμού. Και μιλάμε για ανθρώπους που δεν ανήκουν στους περιθωριακούς του αντιβολιασμού, αλλά είναι εκτεθειμένοι στους ανταγωνισμούς των φαρμακευτικών ομίλων, στις αντιφατικές τοποθετήσεις ορισμένων επιστημόνων, ανάλογα με τα ιδιαίτερα συμφέροντα που είναι προσδεδεμένοι και χωρίς φυσικά την ουσιαστική κρατική στήριξή τους. Να λοιπόν πώς το βολικό για την κυβέρνηση σκηνικό εμβολιασμένη ανεμβολίαστη τροφοδοτείται και από την ίδια για να συσκοτήσει τις κυβερνητικές και κρατικές ευθύνες των πρωτοκόλων, λάστιχο του άθλιου δημόσιου συστήματος υγείας πριν και κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Αντίστοιχα τα δωράκια στους επιχειρηματίες της υγείας και άλλα πολλά σε βάρος όμως των λαϊκών αναγκών. Γιατί και όσα προβλέπονται στα προτινόμενα άρθρα του νομοσχεδίου για τη λειτουργία των δημόσιων μονάδων υγείας δεν αποτελούν έκτακτα μέτρα λόγω των συνθηκών της πανδημίας, αλλά συνέχιση υλοποίησης της διαχρονικής αντιλαϊκής πολιτικής στον χώρο της υγείας. Έτσι, την τεράστια υποστελέχωση όλων των δημόσιων μονάδων υγείας και πρόνοιας την αντιμετωπίζετε όπως και με προηγούμενες ρυθμίσεις σε τόσο νομοσχέδια, τροπολογίες, με τη βιομηχανία μετακινήσεων προσωπικού όλων των κλάδων και ειδικοτήτων από μονάδα σε μονάδα, με αποτέλεσμα να μισοκλίνεται ορισμένες τρύπες του συστήματος υγείας και ταυτόχρονα να ανοίγεται πολλές περισσότερες, αφού η υποστελέχωση των μονάδων υγείας με τα μακροχρόνια ραντεβού για ιατρικές εξετάσεις, χειρουργία, θεραπείες κλπ. Δεν αντιμετωπίζεται με εσωτερικές μετακινήσεις, οι οποίες όχι μόνο δεν λύνουν το πρόβλημα, αλλά το διευρύνουν. Αντίστοιχα, κατά την πάγια τακτική σας, όπως πριν, αλλά και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, προβλέπεται προσλήψη επικουρικού προσωπικού.
ιδόχ διαφόρων συμβάσεων κτλ. Γεγονός που δεν προσθέτει σε προσωπικό ουσιαστικά τίποτα, αφού αυτοί που προσλαμβάνονται για ορισμένο χρονικό διάστημα ουσιαστικά αντικαθιστούν τους προηγούμενους που απολύονται με τη λήξη της σύμβασης. Και ακριβώς τόσο τα προβλεπόμενα στο νομοσχέδιο, αλλά και συνολικά τα μέτρα που πάρθηκαν από την αρχή της εκδήλωσης της πανδημίας, όλα αυτά εφαρμόζονταν με άμεσο ή έμεσο τρόπο ακόμα πολύ πριν την πανδημία. Και αντανακλούσαν, όπως και αντανακλούν, την πολιτική περικοπών στο δημόσιο σύστημα υγείας, τη μείωση του λεγόμενου εργατικού κόστους μέσω της μείωσης του προσωπικού, της ενίσχυσης αντίστοιχα του επικουρικού προσωπικού και της μείωσης του μόνιμου και άλλα. Αλήθεια, και πριν την πανδημία, με την πολιτική όλων των κυβερνήσεων δεν στέλνονταν χιλιάδες ασθενείς πεσκέση στους ιδιώτες επιχειρηματίες της υγείας. Και αυτό συνέβαινε και συμβαίνει επειδή όλες οι κυβερνήσεις, χωρίς εξαίρεση, είχατε φροντίσει ώστε οι δημόσιες μονάδες υγείας να μην μπορούν να ανταποκριθούν ακόμα και σε σχετικά απλές ανάγκες του λαού στην ιατροφαρμακευτική τους περίοδο, νοσηλεία, θεραπείες κλπ. Θεωρούμε λοιπόν πως η κατεύθυνση των μέτρων, το περιεχόμενό τους, πρέπει να αξιολογούνται με κριτήριο αν ωφελεί τη λαϊκή οικογένεια. Να κρίνεται αν η πρόοδος της επιστήμης, της τεχνολογίας, η αύξηση της παραγωγικότητας μπαίνουν στην υπηρεσία των λαϊκών αναγκών με σύγχρονες, αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες υγείας πρόνοιας για όλους χωρίς προϋποθέσεις. Έτσι και η εξασφάλιση του έγκαιρου και γενικού εμβολιασμού στο πλαίσιο ενός σύγχρονου κρατικού συστήματος υγείας για όλες τις λαϊκές ανάγκες αποτελεί ανάγκη και δικαίωμα του λαού και η διασφάλισή του πρέπει να αποτελεί υποχρέωση του κράτους. Έτσι, όπως ο αναγκαίος εμβολιασμός δεν υποκαθιστά τα υπόλοιπα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, αντίστοιχα, ή αν υποθέσουμε πως αυτά τα μέτρα λαμβάνονταν, δεν αναιρείται σε καμία περίπτωση η αναγκαιότητα του εμβολιασμού. Και αυτό που απαιτείται και είναι αναγκαίο σήμερα είναι η αξιοποίηση όλων των ασφαλών εμβολίων, ταυτόχρονα η αξιοποίηση και των επιστημονικών ενδεικνυόμενων νέων φαρμάκων σε συνδυασμό με όλα τα άλλα μέτρα πρόληψης και με δεδομένη την ανάγκη ενός πλήρως αναπτυγμένου, στελεχωμένου και εξοπλισμένου δημόσιου συστήματος υγείας σε όλα τα επίπεδα και ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ικανού συστήματος να αντιμετωπίζει τόσο τις τρέχουσες όσο και τις έκτακτες λαϊκές υγειονομικές ανάγκες. Και ότι δεν, και το ότι δεν κάνατε και δεν κάνετε, ενώ μπορούσατε και δεν, και ενώ μπορούσατε και μπορείτε να θωρακίσετε το δημόσιο σύστημα υγείας με μαζικές προσλήσεις μόνιμου προσωπικού, όπως έλεγαν και διεκδικούσαν οι γιατροί, οι υγειονομικοί στο σύνολό τους από την πρώτη στιγμή της πανδημίας, αλλά και πριν από την πανδημία, που γνωρίζουν τις αντοχές των δημόσιων νοσοκομείων, την ανεπάρκεια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, εσείς βαφτίζετε και συνεχίζετε να βαφτίζετε, θωράκισε τα μπαλώματα και την ανακύκλωση του προσωπικού. Και αυτό όχι από ανικανότητα, όπως σας κατηγορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα, αλλά από καθαρή συνειδητή επιλογή, αφού η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας είναι σε ευθεία αντίθεση με την πολιτική σας. Την πολιτική που υπηρέτησαν όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά, δηλαδή της εμπορευματοποίησης, ιδιωτικοποίησης της υγείας, μιας πολιτικής που θεωρεί κόστος την προστασία της υγείας. Ένα κόστος που απειλεί τη μεγάλη καπιταλιστική κερδοφορία. Συνεπώς, τα μέτρα σας έχουν παρελθόν, παρόν και κυρίως προδιαγράφουν το μέλλον. Δηλαδή, αποτελούν την προετοιμασία της γενικευμένης εφαρμογής τους στο πλαίσιο του λεγόμενου νέου ΕΣΥ που έχει διακηρύξει και διακηρύττει η κυβέρνηση. Μια προετοιμασία για την οποία όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις συνέβαλαν, βάζοντας η κάθε μία το δικό της λιθαράκι στο αντιλαϊκό οικοδόμημα, που σημαίνει συνέχιση και επέκταση της λειτουργίας των νοσοκομείων με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, με βάση τις κατευθύνσεις του Οργανισμού Διασφάλισης, του ΟΔΠΗ, της ποιότητας δηλαδή στην υγεία, και τα κριτήρια κοστολόγησης ομοιογενών διαγνωστικών κατηγοριών, τα οποία διαμόρφωσε το Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών στη διάρκεια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ,
Γεγονός που σημαίνει πως όλο και μεγαλύτερο μέρος του κόστους λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένης μελλοντικά και της μισθοδοσίας του ολοένα λιγότερου και φθηνότερου προσωπικού των νοσοκομείων επιχειρήσεων, θα πρέπει να καλύπτεται από την πώληση υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς πελάτες, του ΕΟΠΗ και ασφαλιστικές εταιρείες. Πρόκειται δηλαδή για τη λογική των δημόσιων μονάδων υγείας που λειτουργούν ως αυτοχρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις, η οποία θα οξύνει τη διαφοροποίησή τους και θα κρίνει τη βιωσιμότητά τους ανάλογα με τα έσοδα που θα έχουν και στον ανταγωνισμό τους με τα άλλα νοσοκομεία. Και αυτή τη στρατηγική κατεύθυνση αποδέχεστε και υπηρετήσατε όλοι σας. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ. Οι θέσεις λοιπόν και οι προτάσεις του ΚΚΕ δεν συμπιέζονται στις αντοχές, όπως λέτε όλοι σας, της οικονομίας, της καπιταλιστικής οικονομίας. Έρχονται σε σύγκρουση με την ανάπτυξη των κερδών των λίγων, μιας χούφτας εκμεταλλευτών, που είναι αυτοί που ακόμα και στις συνθήκες της πανδημίας συνεχίζουν να θησαυρίζουν. Βρισκόμαστε στο 2021 με την τεράστια ανάπτυξη της επιστήμης, της τεχνολογίας, τη χώρα μας να διαθέτει πολυάριθμο και επιστημονικό και εργατικό τεχνικό δυναμικό που μπορούν να ικανοποιήσουν τις σύγχρονες ανάγκες του λαού μας. Όμως για να γίνει αυτό χρειάζεται μια διαφορετική νέα κοινωνική οργάνωση, ο σοσιαλισμός, με τον ίδιο το λαό να κάνει κουμάντο. Μια κοινωνία με τέτοια οργάνωση της παραγωγής και των υπηρεσιών όλης της οικονομίας, που η ανάπτυξή της θα καθορίζεται με αποκλειστικό γνώμονα όχι το κέρδος, αλλά τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες στην υγεία, την πρόνοια, το φάρμακο, αντίστοιχα στην παιδεία, στη δουλειά, παντού. Και ακριβώς οι προτάσεις μας είναι και χρήσιμες και αναγκαίες και ουσιαστικές τόσο για το σήμερα όσο και για το αύριο. Και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Οι εξελίξεις στον τομέα της υγείας και όχι μόνο επιβεβαιώνουν ότι δύο δρόμους ανάπτυξης έχει μπροστά του ο λαός. Τον δρόμο που θα έχει ως κριτήριο την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών του και τον σημερινό που αντιμετωπίζει και την υγεία ως εμπόρευμα. Και από την έγκριση ακριβώς αυτής της αντιπαράθεσης θα κριθεί και η κατάκτηση του συστήματος υγείας που θα υπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες και τις συνεχώς διευρυνόμενες ανάγκες του λαού μας. Και λίγα δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν κάποιες τροπολογίες. Θα μπορούσαν αυτές οι τροπολογίες, τα άρθρα σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες του Υπουργείου Υγείας εννοώ, θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στο νομοσχέδιο, να έχει προβλέψει δηλαδή ο Υπουργός του Υπουργείου να έχουν ενσωματωθεί, γιατί δείτε τώρα. Ενώ στο νομοσχέδιο που στην ουσία παραπέμπει σε τροπολογίες παλιότερες, θα μπορούμε να διαμορφώσουμε, να ψηφίσουμε μάλλον με βάση τη θέση μας σε κάθε άρθρο, στις δύο συγκεκριμένες και όχι μόνο σε αυτές τις δύο τροπολογίες, αλλά και στις άλλες τροπολογίες των άλλων Υπουργείων. Λοιπόν, στις δύο τροπολογίες του Υπουργείου Υγείας, έτσι όπως έρχονται, αναγκαστικά θα πρέπει να ψηφίσουμε συνολικά για την τροπολογία. Ενώ εμείς συμφωνούμε, για παράδειγμα, κάπου διαφωνούμε σε κάποια άρθρα και αυτή η αποδοχή μας ή τέλος πάντων η αρνητική μας ψήφο δεν αποτυπώνεται. Γι' αυτό, κύριε Πρόεδρε, στη δευτερολογία θα έχουμε τον χρόνο να τοποθετηθούμε σε κάθε άρθρο της κάθε τροπολογίας. Ευχαριστώ.